Κουνουπίδια, μπρόκολα, μαρούλια, κρεμμύδια, σπανάκι και λάχανα πωλούνται με αύξηση έως και 100% στις λαϊκές αγορές. Ο χιονιάς πάγωσε τα προϊόντα στα χωράφια και όταν κατάφεραν να τα βγάλουν από τη γη η παραγωγή, έφτασαν στους πάγκους με τσιμπημένες τιμές. Μέχρι το κόκαλο. Σε όλα τώρα, έτσι όπως πάγωσαν και όλα τα ζαρζαβάτια, όλα έχουν διπλασιαστεί οι τιμές τους. Η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι καταναλωτές στους παραγωγούς είναι: τρώγονται ή είναι παγωμένα? Και άλλες χρονιές καταγράφονταν αυξήσεις μετά από χιονιά, αλλά τώρα ο προϋπολογισμός των περισσότερων πολιτών δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στα ζαρζαβατικά. Ρωτώ αν είναι παγωμένα, μου είπε όχι. Τα λαχανικά που αγοράζετε, πώς τα βρίσκετε? Καλά, τόσο καιρό που ερχόμαστε, καλά είναι. Τώρα δεν ξέρω για σήμερα. Οι τιμές λίγο τσίμπησαν. Σίγουρα λίγο. Ουσιαστικά είναι οι πρώτες ημέρες μετά τον παγετό που λειτουργούν οι λαϊκές. Είχαν αγωνία οι παραγωγοί, εάν θα μπορούσαν να στήσουν τα προϊόντα τους. Οι καταστροφές βέβαια είναι πολλές στις παραγωγές τους. Λαχανικά, κυπευτικά. Μπρόκολα, σαλατούλες, ό,τι είναι έξω. Οι τιμές λίγο τώρα από το χιόνι, επειδή πέσαν τα προϊόντα και έχουμε λίγα. Ανέβηκαν λίγο, όσο να είναι. Γκρινιάζει ο κόσμος γιατί πέρασαν οι γιορτές, δεν έμειναν λεφτά στο πορτοφόλι. Και γκρινιάζει ο κόσμος, τι να κάνουμε. Έχετε καταστροφές στις παραγωγές? Πολύ, πολύ. Ένα 60-70%. Από το χιόνι και από τον παγετό έπεσαν τα. Έκατσαν πάνω, πάγωσαν. Γι' αυτό και ανέβηκαν και τιμές. Με τέτοιες παγωνιές, ότι οι παραγωγές έχουν χαλάσει και δεν μπορεί ο παραγωγός να μπει μέσα στο χωράφι και από ένα στρέμμα εκεί που θα βγάζει μία ποσότητα βγάζει το 20%. Είναι πανάκριβα αυτή τη στιγμή. Διπλάσια πάνω από 100%, αλλά ας κάνουν υπομονή οι καταναλωτές μια-δυο μέρες να φύγει η παγωνιά. Δεν μπορούν να βγουν τα εμπορεύματα από τη γη. Είναι παγωμένα, είναι σκεπασμένα με το χιόνι και αυτά που έρχονται τα λιγοστά γίνεται πιο πολύ καταστροφή παρά κέρδος προς τον παραγωγό. Ας κάνουν υπομονή μια-δυο μέρες, οι τιμές πάλι θα γίνουν φυσιολογικές. Όπως όλα τα φρούτα έχουν τις ίδιες τιμές που είχαν και το περασμένο μήνα. Υπάρχουν και τα ίδια όπως τα τυροκομικά, οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν πληγεί. Είμαστε εμείς παραγωγοί, έχουμε και μαντρί και τυροκομείο και εργαστήριο με γιαούρτια και τα προμηθεύουμε εδώ στις λαϊκές αγορές. Για να μας πείτε ενδεικτικά τιμές. Τιμές 6,80 το κατσικίσιο, 5,60 το αγελαδινό με κατσίκι, αυτά δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Καταρχήν δεν υπάρχουν αγελαδινό με κατσίκι τυρί, σκληρά, ποιοτικά, τέτοια δεν θα βρείτε. Μέχρι τώρα πάντως τα σούπερ μάρκετ φαίνεται ότι μπορούν να σταθεροποιούν τις τιμές στα προϊόντα.